Καλησπέρα σας, κυρία Κούρτογλου. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας σε μια έρευνα που είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, γιατί όλοι το ρωτάνε αυτό. Τι συμβαίνει και όντως ο κόσμος αρνείται να εμβολιαστεί ή είναι τελείως κάθετος, όπως μας είχε πει και η κυρία Παγώνη, μάλιστα, όπως είπε και ο Βαγγέλης που την είχαμε καλεσμένη στην εκπομπή, μας είχε πει ότι οι αρνητές δεν αλλάζουν γνώμη. Άπαξ και δεν θέλουν, δεν θέλουν. Τελεία και παύλα. Για πείτε μας τώρα για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την αρχή του 2021 έχουμε κάνει 8 μετρήσεις πανελλαδικές σχετικά με το πόσοι Έλληνες έχουν εμβολιαστεί, πόσοι έχουν κλείσει ραντεβού και είναι θετικά διακείμενοι, πόσοι είναι σε αμφίβολη θέση, δεν ξέρουν αν θα το κάνουν και πόσοι είναι κάθετα αρνητικοί και δηλώνουν σίγουρη πρόθεση πως δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Βλέπουμε ότι είχαμε μια ραγδαία αύξηση των εμβολιασμένων και θετικών προς τον εμβολιασμό μέχρι τον Οκτώβριο και από εκεί και πέρα οι τρεις τελευταίες μετρήσεις που γίνανε τέλος Νοεμβρίου, αρχή Δεκεμβρίου και τέλος Δεκεμβρίου μας δείχνουν ότι υπάρχει μια οριακή αύξηση σε εκείνους που εμβολιάζονται είτε λόγω των μέτρων είτε λόγω των καταστάσεων. Αν θέλετε προχωρήστε τις οθόνες λίγο πιο κάτω. Εδώ είμαστε. Οπότε με το γαλάζιο βλέπουμε τους εμβολιασμένους και θετικούς. Με το ανοιχτό μοβ βλέπουμε τους ανθρώπους που είναι σε αμφιβολία. Και με το ροζ βλέπουμε εκείνους που είναι αρνητικοί. Και βλέπετε πώς έχει εξελιχθεί αυτή η αναλογία μέσα στο διάστημα ολόκληρου του 2021 που είχαμε κάνει 8 έρευνες. Πάντως, ξέρετε, μας κάνει εντύπωση, βλέπουμε ότι μάλλον αυτό συνοδεύεται και από το ερώτημα ότι αν τα μέτρα τους πείθουν, γιατί φαίνεται από αυτό το ότι περίμενε κανείς ότι λόγω των μέτρων θα είχα μια αύξηση, ότι θα λειτουργούσαν εδώ σε αυτήν την έρευνα, βλέπουμε ότι είναι μικρή αύξηση. Ναι, θα έλεγα ότι με αυτή τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα έξτρα μέτρα, άρα μεταξύ τέλους Οκτωβρίου και αρχές και τέλους Νοεμβρίου, δεν είχαμε αύξηση των εμβολιασμών, ουσιαστική τουλάχιστον, που να μπορεί να αποτυπωθεί με στατιστική διαφορά σε μια τέτοια μέτρηση. Οριακή είναι η αύξηση μόνο μεταξύ αρχών Δεκεμβρίου και τέλους Δεκεμβρίου και κυρίως προέρχεται από μεγαλύτερες ηλικίες και περιφέρεια κάποιων ανθρώπων που πήγαν να εμβολιαστούν ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν σε αμφιβολία ουσιαστικά. Εκείνοι που αρνούνται δεν έχουν αλλάξει την άποψή τους. Αν θέλετε να προχωρήσετε τις οθόνες... Να προχωρήσουμε, ναι, να προχωρήσουμε, να μας σχολιάζετε και τα... Είναι οι κάρτες από την έρευνά σας κιόλας, από τη Focus Bar. Ναι, βεβαίως. Να δούμε λοιπόν ότι όταν πάρουμε αυτή την αναλογία των ανθρώπων που αρνούνται να εμβολιαστούν και που θα πω πως είναι λίγο μεγαλύτερη αυτή η αναλογία στις ηλικίες 25 με 44, βλέπουμε ότι ο πρώτος λόγος είναι μη σχετιζόμενος με την υγεία ή με φόβους για την υγεία. Αρνούμε να κάνω κάτι που μου επιβάλλουν εκβιαστικά. Και ένα 21% δηλώνει ότι πιστεύει ότι η πανδημία είναι κάτι κατασκευασμένο και παραπλανητικό. Τώρα, όταν πάμε στους λόγους που σχετίζονται με την υγεία, δεν είναι δοκιμασμένο, είναι πειραματικό, λέει το 57%. Φοβάμαι τις πιο μακροπρόθεσμες παρενέργειες, το 43%. Φοβάμαι τις άμεσες παρενέργειες, το 29%. Και υπάρχει και μία μικρή ομάδα, 14%, που ανήκει σε ειδικό πληθυσμό που δεν το επιτρέπει το στάτους της υγείας του να κάνει το εμβόλιο. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτοί οι λόγοι, αν τους δούμε σαν δύο ομάδες, οι λόγοι που περιστρέφονται γύρω από την υγεία και την επικινδυνότητα του εμβολίου είναι αυτό που θα λέγαμε οι λογικοί λόγοι και οι άλλοι είναι αυτό που θα λέγαμε συναισθηματικοί λόγοι. Και η μελέτη των ανθρώπων, τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει για 35 χρόνια, δείχνει ότι είμαστε συναισθηματικά όντα. Όταν κάτι το πιστέψουμε βαθιά και τεθούμε σε μία θέση, η λογική δεν μπορεί να μας μεταπίσει. Η λογική του άλλου πάντα, έτσι, όχι η δική μας. Οπότε γύρω από τη συναισθηματική θέση που έχουμε επιλέξει θα αναπτύξουμε και επιχειρήματα τα οποία να απαντάνε σε ένα λογικό επίπεδο. Αλλά το δυνατό κομμάτι είναι αυτή η άρνηση. Δηλαδή η αίσθηση ότι μου επιβάλλουν κάτι εκβιαστικά ή ότι υπάρχουν τιμωρητικά μέτρα με κάνει να γίνομαι ακόμα πιο αρνητικός
και να στυλώνω τα πόδια, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο μένω πιστός στις θέσεις μου. Άρα είμαι ένας άνθρωπος που δεν αλλάζει και δεν πάει όπου τον φυσάει ο άνεμος. Πάντως, εδώ να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, διότι έχει μεγάλη σημασία αυτό που μας είπατε και σας ευχαριστούμε πολύ, διότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το 65% το οποίο λέει ότι δεν θέλει να εμβολιστεί εκβιαστικά. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί της έρευνας και το γεγονός ότι παρά τα μέτρα δεν αφήσει δικός μας. Αυτό το κρατάμε και σας ευχαριστούμε πολύ, διότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και είναι μια έρευνα η οποία δείχνει ότι μάλλον αυτό το οποίο είχε ως αποτέλεσμα ο κόσμος να εμβολιαστεί είναι η εξέλιξη της πανδημίας και η αύξηση των κρουσμάτων. Δηλαδή, μόνο ακριβώς η πραγματικότητα τον οδήγησε εκεί και πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμο. Σας ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης.